βομβαρδίζουμε όλο το σώμα. Για αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ επίπονη και οδυνηρή διαδικασία και μάλιστα και πολλοί άνθρωποι δεν αντέχουν και την διαδικασία να την ακολουθήσουν, οπότε και η θεραπεία παίρνουν δεν είναι κατάλληλη. Γι' αυτό έρχεται η τεχνολογία τώρα, αρρωγός μας, και τι κάνει, Γιώργο? Τι κάνει? Δημιουργεί έξυπνα όπλα, πώς λέμε, έξυπνες βόμβες. Αλλά αντί να καταστρέφουν αυτές οι έξυπνες βόμβες, θεραπεύουν. Τέλεια. Υπάρχουν δύο ειδών έξυπνες βόμβες. Η μία από αυτές έχει να κάνει με πρωτεΐνες. Ουσιαστικά φτιάχνεται κάτι το οποίο αποτελείται από πρωτεΐνες, που πηγαίνει και ψάχνει και βρίσκει μία πρωτεΐνη του καρκίνου, η οποία ταιριάζει με τη δική του, ακουμπάει επάνω στο καρκινικό κύτταρο, εκχύει το φάρμακο και καταστρέφει το καρκινικό κύτταρο. Οπότε, όπου και να είναι τα κύτταρα στο σώμα, θα τα βρει και θα τα καταστρέψει. Τέλεια. Η άλλη είναι νανοτεχνολογία. Υπάρχει μια πάρα πολύ μικρή μηχανούλα, φτιαγμένη ουσιαστικά από μόρια, η οποία οδηγείται συνήθως με φως και την καθοδηγούμε αυτή εμείς, γιατροί για την ακρίβεια, στα σημεία του σώματος που υπάρχουν οι όγκοι, προκειμένου πάλι να τους καταστρέψουμε στοχευμένα, χωρίς και να ταλαιπωρηθεί ο ασθενής και χωρίς να μείνει και κάποιο καρκινικό κύτταρο, το οποίο στη συνέχεια μπορεί να ξαναπολαπλασιαστεί και να εμφανιστεί πάλι αρρωστία. Έρχεται λοιπόν η τεχνολογία, δίνει λύσεις και φροντίζει να μην ταλαιπωρεί τον ασθενή, ώστε να ξεπερνάει γρήγορα το ότι πρόβλημα υπάρχει. Και να πω απλά, Γιώργο, στον κόσμο, ότι όταν λέμε νανοτεχνολογία, είναι κάτι σαν το φανταστικό ταξίδι, αν θυμάστε την ταινία, όπου υπήρχε ένα σκάφος που κυκλοφορούσε μέσα στον οργανισμό και ότι ήταν κακό, το σκότωνε. Το μόνο πρόβλημα με αυτές τις τεχνολογίες είναι ότι ακόμα είναι λιγάκι μακριά. Αυτή τη στιγμή δηλαδή δοκιμάζονται σε ζωντανούς ιστούς, αλλά πάνω σε πάρα πολύ απλούς οργανισμούς ή στο εργαστήριο μέσα. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή νοσούν και χρειάζονται θεραπεία, δεν υπάρχει κάπου ούτε κάποιο ερευνητικό κέντρο που μπορούν να πάνε. Αυτές είναι τεχνολογίες που θα τις δούμε μέσα στα επόμενα χρόνια. Αλλά για παράδειγμα, αυτοί οι οποίοι έχουν νοσήσει στο παρελθόν και με τη βοήθεια και των γιατρών και του Θεού έχουν γίνει καλά, μπορούν να έχουν την ελπίδα ότι ακόμα κι αν επανεμφανιστεί νόσος μετά από κάποια χρόνια, τεχνολογία θα έχει προχωρήσει αρκετά για να βοηθήσει και να τους θεραπεύσει, αλλά και να κάνει και τη διαδικασία της θεραπείας πιο εύκολη. Γιώργο, η ψηφιακή Ελλάδα σε ευχαριστεί. Ο κόσμος του αύριο με τον Γιώργο Επιτίδιο είναι κάθε εβδομάδα μαζί σας. Θα λέμε όλο όμορφα πράγματα και όλο ευχάριστα πράγματα. Πολύ. Μέχρι τότε όμως, εμείς θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Η ψηφιακή Ελλάδα στο θέμα που σας προανήγγειλε στην αρχή της εκπομπής. Μαζί μας είναι η Παλήρια. Θα δείτε πώς γίνεται η παραγωγή και η ψηφιακή σύνθεση μουσικής στο στούντιο live, όπως είχαμε κάνει στην προηγούμενη εκπομπή με τον Ζακ Στεφάνου. Αλλά πρώτα να σας γνωρίσω τους καλλιτέχνες που έχουμε μαζί μας. Ο Παναγιώτης είναι στα πνευστά και στη φωνή. Ο Δημήτρης είναι samplers και synthesizer. Ο Κώστας είναι στον υπολογιστή και στο μίκτη. Και ο Τσίκο, ο αγαπημένος μου, χαίρε Τσίκο, όλα Τσίκο, όλε. Είναι στην εκπληκτική αυτή στάμνα, η οποία κάνει εκπληκτικά πράγματα. Λοιπόν, πρώτα θα ακούσουμε το τι έχουν να μας πούν και μετά θα εξηγήσουμε αναλυτικά πώς γίνεται από το φυσικό ήχο να πάτε στον ψηφιακό. Αλλά τη φωνή έχουν τα παιδιά. 1, 2.